Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα, ο Νοέμβρης έχει 21 και αρχίζει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Πολλοί μήνες καθυστερεί σε χειρουργία στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, επικίνδυνος αμύαντος εκτήριο που συστεγάζει τεχνικές υπηρεσίες και μαγειρία. Νέος βανδαλισμός στην αγορά Μοδιάνο, γράφητι και συνθήματα στις προσώπεις του θηρίου. Έκθεση στρατιωτικών οχημάτων στο Τρίτο Σώμα Στρατού, στρατιωτικό σκύλο και εκπαιδευτή του τράβηξαν τα βλέμματα των επισκεπτών. Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη στη χώρα μας από τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και περιστατικά βίας σε βάρος ανηλίκων στη ΜΚΟ Κιβωτός του Κόσμου. Ανακοινώσεις για όσα αποφασίστηκαν στη σημερινή πρωινή σύσκεψη του Μεγάρου Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για τη συνέχιση της λειτουργίας της δομής έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Το πρώτο πράγμα που αποφάσισε η κυβέρνηση ήταν να ξυλώσει τη σημερινή διοίκηση και να την αντικαταστήσει. Θέλω να ξεκινήσω με ένα δυσάρεστο ζήτημα με αποτρόπαια περιστατικά κακοποίησης ανηλίκων. Τις μέρες αυτές, λίγο μετά τα όσα αποτρόπαια αποκαλύφθησαν στην υπόθεση του Κολωνού, η κοινωνία μας συγκλονίζεται από νέες καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών. Οι καταγγελίες είναι σοβαρές και μάλιστα για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα, όπως είναι τα παιδιά που έχουν βρεθεί εκτός της οικογενειακής τους εστίας για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Χρειάζεται να γίνει πλήρης διερεύνηση των καταγγελιών αυτών και πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές. Δεν χρειάζεται ούτε αδιαφορία, ούτε και κολυσιεργία, αλλά ούτε και βιαστικές κινήσεις και συμπεράσματα. Γιατί ό,τι απόφαση και αν πάρθει, αυτή θα αφορά τα παιδιά. Και σε αυτή την περίπτωση, η ελληνική αστυνομία, όπως είναι γνωστό, συνδράμει τη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια και εφόσον υπάρχουν εγκληματικές πράξεις, οι υπαίτιοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Ο νόμος ισχύει για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, και οι αρχές λειτουργούν χωρίς να επιφυλάσσουν διακριτική μεταχείριση σε κανέναν. Όπως είπα και προηγουμένως, η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης και των αρμόδιων αρχών. Η προσοχή όλων μας πρέπει να είναι και είναι στραμμένη στην ασφάλεια των παιδιών που διαμένουν στη δομή, που διαμένουν στην Κιβωτό. Τα παιδιά πρέπει να έχουν τη μέγιστη δυνατή προστασία εντός της δομής, όποια εξέλιξη και αν έχει υπόθεση αυτή που μας έχει ευαισθητοποιήσει όλους. Μετά από σύσκεψη που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Υπουργού, του κ. Χατζηδάκη, της Υφυπουργού, της κ. Μιχαηλίδου και του Γενικού Γραμματέα, του κ. Σταμάτη, αποφασίστηκε η άμεση αντικατάσταση της διοίκησης της Κιβωτού. Η πρώτη μας έγνοια είναι τα παιδιά και γι' αυτό η εξέλιξη αυτή είναι επιβεβλημένη. Είναι μια εξέλιξη που μπορεί να πραγματοποιηθεί χάρη στη διάταξη που ψήφισε η κυβέρνησή μας τον περασμένο Απρίλιο, τον Απρίλιο του 2022. Μέχρι σήμερα, στον χώρο της επιμέλειας των ανηλίκων, παρατηρείται και στην Ελλάδα και διεθνώς η δραστηριοποίηση εθελοντικών οργανώσεων, καθώς το ζήτημα είναι τεράστιο και καμιά χώρα στον πλανήτη δεν μπορεί να το χειριστεί αποκλειστικά και μόνο μέσα από μια κεντρική κρατική διαχείριση. Πολλές από τις δομές αυτές έχουν μακροχρόνια ιστορία και έχουν προσφέρει πάρα πολλά στα νέα παιδιά. Στην κυριολεξία έχουν σώσει ανθρώπινες ζωές και έχουν αποτρέψει ανθρώπινες τραγωδίες. Επειδή όμως διεθνώς θεωρείται ότι η καλύτερη πρακτική είναι η αποδρυματοποίηση των ανηλίκων και η ενίσχυση του θεσμού της αναδόχου οικογένειας, εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε με ακόμη γρηγορότερα βήματα προς τα εκεί. Η κυβέρνησή μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποδρυματοποίηση των παιδιών που βρίσκονται στις δομές. Για το σκοπό αυτό, ενισχύεται διαρκώς ο θεσμός της αναδοχής και της υιοθεσίας και ήδη το 40% των παιδιών που διαβιούσαν το 2019 σε ιδρύματα είναι σήμερα στις κατάλληλες για αυτά οικογένειες. Σημειώνεται ότι για την ενίσχυση του θεσμού της αναδοχής η κυβέρνηση προχώρησε σε τρεις βασικές αλλαγές του θεσμικού πλαισίου. Πρώτον, στη μείωση του χρόνου που απαιτείται από τη στιγμή που ο πολίτης καταθέτει την αίτησή του μέχρι την ένταξή του στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Γονέων. Δεύτερον, στη θέσπιση του επιδόματος αναδοχής, ως οικονομική ενίσχυση προς όλες τις ανάδοχες οικογένειες που κυμαίνεται από 325 έως και 1.200 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες των παιδιών που υιοθετούνται. Και τρίτον, στη διεύρυνση των ηλικιακών ορίων για όσους επιθυμούν να γίνουν ανάδοχοι. Από 30 έως 60 ετών που ήταν, πλέον είναι εφικτή η αναδοχή από τις συμπολίτες μας από 25 έως 75 έτη, με μέγιστη ηλικιακή διαφορά μεταξύ του παιδιού και του αναδόχου τα 50 έτη. Δυστυχώς, έως πρόσφατα, ο χώρος των ιδρυμάτων αυτών είχε αφαιθεί σχεδόν ανεξέλεγκτος. Επαφιόμασταν περισσότερο στην προσωπική ευθύνη, στο ζήλο, στο φιλότιμο των εθελοντικών δομών των οργανώσεων αυτών.
Επαναλαμβάνω, σε πολλές περιπτώσεις το μοντέλο αυτό απέδωσε. Σε άλλες όμως, φέρεται ότι αφέθηκαν περιθώρια ώστε να φυτρώσουν ζυζάνια. Η αρμόδια υπουργός φροντίζει εδώ και καιρό για τη θεσμική οχύρωση και οργάνωση του χώρου με μοναδική μέρημνα, με απόλυτη προτεραιότητα, το καλό των παιδιών. Χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί σε τέτοιου είδους περιπτώσεις και ευαίσθητοι, χωρίς παρορμητισμό. Τραγικές ελλείψεις απαραίτητων γιατρών για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου καταγγέλουν οι εργαζόμενοι στον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης. Οι καθυστερήσεις στα προγραμματισμένα χειρουργεία είναι έως και πολλοί μήνες. Ο ΔΕ Αμίαντος, στη σκεπή του κτηρίου που συστεγάζει τεχνικές υπηρεσίες και μαγειρία, θέτει καθημερινά σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων του νοσοκομείου. Τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό κρίσιμων ειδικοτήτων στο νοσοκομείο Αγίος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης κατήγγειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων. Ταλαιπωρία σε καρκινοπαθείς αλλά και παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι μεγάλη, καθώς λόγω των ελλείψεων σε αναισθησιολόγους οι καθυστερήσεις στα προγραμματισμένα χειρουργεία είναι πολύμηνες. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από το Ιπποκράτειο, το οποίο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, εάν θυμόσαστε, με μία μεταμόσχευση η οποία δεν είχε γίνει λόγω της έλλειψης των αναισθησιολόγων. Μετακινήσαν δύο αναισθησιολόγους από εμάς και από το γεννηματάς για να κλείσουν το πρόβλημα του Ιπποκρατίου, δημιουργώντας βέβαια προβλήματα. Γιγαντώθηκε δε και από τα νοσοκομεία τα οποία ήταν μόνο νοσικά λόγω COVID και μείναν πίσω όλα αυτά τα χειρουργεία τα οποία είναι περισσότερο καρκίνη και άλλα προβλήματα τα οποία έχουν μείνει πίσω. Σε εμάς τώρα το πρόβλημα που δημιουργήθηκε είναι ότι υπάρχει μια λίστα περίπου 120 γυναικών που περιμένουν να χειρουργηθούν με πολύ λίγα χειρουργία ανά το μήνα στην γυναικολογική κλινική. Είμαστε το μόνο νοσοκομείο το οποίο βάζει χειρουργία σε παιδάκια που έχουν προβλήματα, σε αμαία, σε παιδιά με αυτισμό, σε παιδιά με προβλήματα και έχουμε να χειρουργήσουμε στο νοσοκομείο μας από τον Ιούνιο, ήταν το τελευταίο. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί και εκεί μια λίστα περίπου στα 80 άτομα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να λυθεί και βεβαίως θα πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι τι υγεία θέλουμε, εάν θα υπάρξει γενναία χρηματοδότηση. Πρέπει να βάλουν περισσότερα χειρουργεία, να έρθουν και άλλοι αναισθησιολόγοι, εάν μπορούν να τους βρουν. Ο κύριος Πλεύρης όταν είχε έρθει εδώ είπε ότι δεν υπάρχουν. Του απάντησα ότι αν πληρώσετε καλύτερα θα βρείτε. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος Στέφανο Χατζηλιάδη, υπάρχουν σημαντικές φθορές στα κουφώματα ενώ αμίαντος απειλεί τις ζωές εργαζομένων και ασθενών. Το ίδιο συνέβη και με το πρόβλημα το κτηριακό, στο οποίο κτηριακό πρόβλημα μέσα σε αυτά είναι και ο αμίαντος, ο οποίος έχουμε στη σκεπή που υπάρχουν οι τεχνικές υπηρεσίες, υπάρχει η αίθουσα που τρώνε οι γιατροί και τα μαγειρία. Θα πρέπει να απομακρυνθεί, είναι ένα επικίνδυνο υλικό, καρκινογόνο. Ο κύριος Πλεύρης μας είχε πει ότι θα δώσει έξτρα χρηματοδότηση γι' αυτό, γιατί η διοίκηση έκανε τα έγγραφα τα απαραίτητα, αλλά αν δεν υπάρχει χρηματοδότηση δεν γίνεται τίποτα. Όπως και ο εξοραϊσμός του κτηρίου, ο οποίος είναι ένα νεοκλασικό όμορφο κτίριο, αλλά όταν δεν υπάρχουν άνθρωποι για να κάνουν τις μελέτες για να πάρουν. Ακόμα και τα καινούργια κτίρια που βλέπετε πίσω μας αριστερά, όπως κοιτάτε εσείς, τα παράθυρα είναι πολύ παλιά, όταν βρέχει βάζει νερά μέσα, οι κοιτώνες των γιατρών είναι άθλοι και δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Οι εργαζόμενοι ζητούν κάλυψη των κενών και τον εξοραϊσμό των κτηρίων και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Με αυτό το θέμα θα ξεκινήσω τη συζήτησή μου με τον Δημήτρη Κούβελα, τον βουλευτή της Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μαζί μου στο στούντιο του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων. Κύριε Κούβελα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Μόσχε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Καταρχάς, έχω να πω ότι είστε από τους άτυχους πάντα, οπότε υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα στην επικαιρότητα. Συμβαίνει να έχουμε ραντεβού. Χαρά μου. Να πω ότι είναι τυχαίο και δική μου χαρά, γιατί εσείς μιλάτε, δεν υπεκφεύγετε. Και εμένα με εξυπηρετεί αφάνταστα. Καταρχάς, τι θα γίνει με την υπόθεση αναισθησιολόγη. Και το λέω γιατί αυτά δεν λύνονται με το πάτημα ενός κουμπιού. Άμα σου φύγουν, όπως και έχει συμβεί, ναι, βρες τους και φέρ τους. Δεν θα τους βρει κανένας. Όσοι υπάρχουν εδώ θα παραμείνουν στον ιδιωτικό τομέα. Δεν πηγαίνουν στα δημόσια νοσοκομεία. Το αποτέλεσμα είναι ή έχεις λεφτά και πας στην ιδιωτική παροχή υγείας, ή άμα δεν έχεις λεφτά, κάτσε και περίμενε. Είναι γεγονός. Αναδείχθηκε αυτό το ζήτημα ιδιαιτέρως στην περίοδο της πανδημίας, εκεί που πραγματικά τάσκιαζε η φοβέρα και η καραντίνα τα νοσοκομεία μας και όλη την κοινωνία.
αλλά αυτό το ζήτημα πράγματι δεν έχει εύκολη λύση. Ξέρω πολύ καλά πόσο ασχολείται η κυρία Γκάγκα, η υφυπουργός, η αναπληρώτερη υπουργός υγείας μάλλον, διότι έχει αναλάβει αυτή την ευθύνη, έχει κάνει επαφές με αναισθησιολόγους σε όλη την Ελλάδα. Ας μείνουμε στη Θεσσαλονίκη που υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Είναι κάποιες συνταξιοδοτήσεις. Κυρία Γκάγκα είναι και ανοίγουν... δουλειά, είναι και εργαζόμενη σε νοσοκομείο. Ξέρει δεν είναι... πολύ καλά. Έχει κάνει και διοίκηση σε νοσοκομείο, είναι γιατρός με πολύ μεγάλη εμπειρία. Αντιλαμβάνεται πολύ καλά τα ζητήματα. Κάποια άλλη λύση εκτός από λεφτά και κόσμο. Βλέπω ότι υπάρχει ένα θέμα εδώ. Οι προσλήψεις, οι έκτακτες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, χρειάζονται περισσότερα κίνητρα. Ξέρετε όμως, κύριε Μόση, και το καταλαβαίνετε, εάν μία ειδικότητα αμυφθεί πολύ περισσότερο από τις άλλες ειδικότητες, παρότι όλοι αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα για τους αναισθησιολόγους, αυτό θα δημιουργήσει μία αναστάτωση. Ναι. Θα ανατρέψει συσχετισμούς, ισορροπίες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το καταλαβαίνω. Υγείας. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι του ενιαίου μισθολογίου. Υπάρχουν πάντως... Καταλαβαίνω έτσι, ότι λοιπόν, και αυτό έχει κάποια... Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, κύριε Κουβέλα. Έχει κάποια ίση μπορεί να είμαστε λύσεις. Ίδιοι, δεν είμαστε. Έτσι. Είναι έτσι. Και όμως, δεν το λέω μόνο για τον ιατρικό κόσμο, για όλους το λέω. Όμως οι χειρουργοί, κάποιες άλλες ειδικότητες, ναι, μην ξεχνάτε σωστά. Ότι έχουμε συμπολίτες μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν επίγοντα προβλήματα υγείας. Τώρα δεν θα το κρύψουμε, είναι χρόνια αυτή η υπόθεση ότι η χειρουργία καθυστερούν ή αν θέλετε προγραμματίζονται μετά από ένα χρόνο ως μη επίγοντα. Μετά από δύο χρόνια, τα δημόσια νοσοκομεία εννοούμε, δεν είναι... Η κακοδαιμονία αορίστως είναι μια πραγματική δυσκολία που υπάρχει για το δημόσιο σύστημα υγείας. Κυρίως λόγω της έλλειψης αναισθησιολόγων. Το ακόμα χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι με αυτή την ειδικότητα, ότι αν παραμείνει η κατάσταση ως έχει, στο τέλος δεν θα βγαίνουν τέτοιοι επιστήμονες, δεν θα πηγαίνουν να ασχοληθούν με αυτή την ειδικότητα και στο τέλος δεν θα έχουμε ούτε εντός ούτε εκτός. Παρ' όλα αυτά έχουμε αρκετούς επιστήμονες. Ναι. Είναι αλήθεια ότι προτιμούν τον ιδιωτικό τομέα. Όσοι δεν φεύγουν ή δεν παραμένουν στο εξωτερικό. Σε μία εβδομάδα ότι βγάζεις ένα μήνα και δεν θα σε τρελάνουν όπως μπορεί να τρελαθεί σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Κάποιοι από αυτούς τους γιατρούς που υπηρετούν στον ιδιωτικό τομέα πρόσφεραν ώρες εφημεριών, αν μπορώ να το πω έτσι, στα δημόσια νοσοκομεία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, επετέφθη μια τέτοια συμφωνία, όμως δεν είναι αρκετό. Για να δούμε. Για να δούμε. Συνεχίζεται η προσπάθεια. Μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι, και αναφέρομαι στην περίπτωση της Κιβωτού του κόσμου, ότι μέχρι το καλοκαίρι δεν υπήρχε πλαίσιο λειτουργίες των συγκεκριμένων ιδρυμάτων. Οφείλω να ομολογήσω ότι έπεσα από τα σύννεφα. Ξέρετε, είναι πολύ ευαίσθητο ό,τι έχει να κάνει με τα ανήλικα παιδιά. Πλαίσιο λειτουργίας. Εγώ θα πήγαινε ακόμη παραπέρα, όπου πρέπει να συνδυαστεί μία ευαίσθητη δομή με εθελοντές, εκεί χρειάζονται αυξημένα φίλτρα και πλαίσια προσεκτικής λειτουργίας. Η Κιβωτός είναι μία τέτοια περίπτωση, όπου πολλοί εθελοντές πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους και αν το πλαίσιο ήταν χαλαρό ή όχι τόσο συστηματικά και αυστηρά εποπτευόμενο, δυστυχώς δεν είναι έκπληξη τα παρατράγουδα. Βέβαια, εδώ συζητάμε για περιπτώσεις οι οποίες σοκάρουν, για περιπτώσεις οι οποίες θέλουν άμεση διερεύνηση και βέβαια όπως από τον Πρωθυπουργό μέχρι τους αρμόδιους υπουργούς, μέχρι την δικαιοσύνη, δεν θα πρέπει να υπάρξει και φυσικά η κοινωνία απαιτεί να μην υπάρξει η παραμικρή ανοχή. Εγώ καταλαβαίνω να ξεφεύγουν κάποιες περιπτώσεις, επειδή όπου υπάρχει πολλής κόσμος, προφανώς δεν είναι όλοι άγγελοι. Αλλά το να μην υπάρχει πλαίσιο λειτουργίας, να μην υπάρχει επιτήρηση όπως θα έπρεπε να υπάρχει, το να μην υπάρχουν δικλείδες οι οποίες ασφαλίζουν τη λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, νομίζω ότι είναι θέμα. Και εδώ, ξέρετε, έρχεται και ο πολίτης πολλές φορές και λέει: γιατί πρέπει να υπάρχουν ΜΚΟ για αυτές τις περιπτώσεις, γιατί πρέπει να υπάρχουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Καλός εθελοντισμός, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι κρατικές δομές οι οποίες να διασφαλίζουν ακριβώς την παροχή υπηρεσιών σε αυτόν τον τομέα. Το πρώτον. Όμως, ξέρετε ότι έχουμε ανάγκη ακόμη και της εθελοντικής προσφοράς ή της αλληλεγγύης που επιδεικνύουν ιδιώτες. Mm-hmm.
πάλι σε ευαίσθητα ζητήματα. Όσο... Ναι, γιατί να μην συνδράμει ο εθελοντής το κράτος, μια κρατική δομή. Αφορά... Ναι, και να συνδράμει μια ιδιωτική αυτό είναι... δομή. Αυτό γιατί είναι το ιδανικό. Εκεί αρχίζουν μπαίνουν λεφτά στη μέση, προσλήψεις, απολύσεις, σχέσεις. Είναι το ιδανικό. Και βλέπετε, μπήκε πολύ συστηματικά και με σχέδιο σε σειρά η προσπάθεια να λειτουργήσει ένα πλαίσιο το οποίο θα περιορίσει τις, την ελευθερία κινήσεων ιδιωτών, εθελοντών, καλοπροαίρετων, προς Θεού, έτσι πρέπει να ξεκινάμε να τα βλέπουμε. Σύμφωνο. Το εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής και όχι μόνο κακοποίησης των ανηλίκων. Πρωτοβουλία που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανέλαβε. Αυτό ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε, έχει λιγότερο από ένα μήνα, στη Βουλή. Καθόλου σχετικό με την άθλια υπόθεση βιασμού της 12χρονης ανήλικης στον Κολωνό. Ήρθε η ώρα, γιατί έχει ένα χρόνο που ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Είναι το πλαίσιο για τις δομές αυτές, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Ήταν σταθερή επιλογή μας και δουλεύετε εδώ και 3 χρόνια, κύριε Μόσχη, να αναπτυχθεί και να ενθαρρυνθεί το δίκτυο των ανάδοχων γονέων και οικογενειών για τα παιδιά τα οποία θα πρέπει να ζήσουν χωρίς τη δική τους φυσική οικογένεια και γονείς. Και αυτό είναι πιο σημαντικό, γιατί το θέμα δεν είναι να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία. Μάλλον δεν είναι μόνο αυτό το σημαντικό, να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων. Σκοπός είναι τα παιδιά να μην μένουν στα ιδρύματα. Ακριβώς. Όσο μάλλον στα να νοσοκομεία, από τα ιδρύματα, γιατί υπάρχουν και νοσοκομεία που φιλοξενούν παιδιά. Και αυτό δεν είναι ελληνική πρωτοτυπία ή εφεύρεση, ανακάλυψη. Είναι μια πρακτική, καλή πρακτική που τη συναντά κανείς σε όλες τις πολιτισμένες χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, του δυτικού κόσμου. Αυτό λοιπόν το σχέδιο είναι σε εξέλιξη. Έχουν εντατικοποιηθεί οι ρυθμοί, είναι αλήθεια. Έχουν εντατικοποιηθεί. Επίσης το Μητρό, όπου θα καταγράφονται κακοποιητικές και άλλες συμπεριφορές ανθρώπων οι οποίοι έχουν επιδείξει τέτοιες στο παρελθόν, έτσι ώστε να μην μπορούν να δουλέψουν στο μέλλον κοντά σε ανήλικα παιδιά. Διευρύνουμε τη δυνατότητα οικογενειών να πάρουν κοντά τους ένα παιδί ως ανάδοχες οικογένειες και πιστεύω, έχοντας καταγράψει πλέον και όλα τα ανήλικα παιδιά τα οποία θα είχαν ανάγκη να βρεθούν σε μια τέτοια οικογένεια, στο Εθνικό Μητρό, βήμα-βήμα και κομματάκι-κομματάκι αυτό το πάζλ συμπληρώνεται. Στο τέλος αυτής της προσπάθειας, δυστυχώς, έρχονται να μας ταρακουνήσουν για να επιταχύνουμε και να καταλήξουμε αυτές οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Ναι. Θα έλεγα βέβαια ότι η δικαιοσύνη πρέπει με ταχύτατους ρυθμούς να φέρει στο φως ό,τι πραγματικά συνέβη, γιατί και η κατάρρευση μιας τέτοιας δομής από τη μια μέρα στην άλλη, όπως τη σκηβωτού του κόσμου, καλά, δεν είναι ευχάριστο. Δεν θέλει να το σκεφτεί κανείς αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει κάτι να το υποκαταστήσει. Ακριβώς. Δεν είναι ευχάριστο. Όλα αυτά τα παιδιά, ωραία λέμε αμέσως κάθαρση και διαλεύκανση, αλλά όλα αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να βρεθούν αύριο στο πεζοδρόμιο. Ούτε πρέπει να τρομάξει όποιος εισφέρει τον οβολό του σε τέτοιες προσπάθειες. Ξεκάθαρα πράγματα. Γιατί θα μπλέξουμε, θα πάμε αλλού. Ξεκάθαρα. Ακόμη και αν φέρεται ως δράστης τέτοιων αποτρόπαιων πράξεων ο ίδιος ο επικεφαλής. Ναι. Ο πατέρας Αντώνιος. Να το δούμε. Να το δούμε αμέσως. Αλλά να μην καταρρεύσει και η δομή. Ναι. Θα σας πάω στο κλείσιμο της συζήτησής μας στο κεφάλαιο παρακολουθήσεις, γιατί είναι σε εξέλιξη πόλεμος μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Τώρα είναι ένα serial, δεν ξέρουμε ακόμη πόσα επεισόδια, είναι ένα reality το οποίο... Προλαβαίνετε τις ερωτήσεις μου, φαντάζομαι, αλλά εγώ θα τις κάνω, γιατί ακούω συνεχώς το ΣΥΡΙΖΑ να λέει όπου Predator, ΑΕΠ, όπου ΑΕΠ Μητσοτάκης και... Δεν απαντάτε, λέει. Προσπαθείτε, υπεκφεύγετε. Υπεκφεύγετε είναι μια κομψή κατηγορία. Συγκαλύπτεται. Εδώ μιλούν, μπράβο, για συγκάλυψη. Και βέβαια για τρόλς του Μητσοτάκη, τα οποία επιχειρούν να αποδομήσουν την πραγματικότητα, δηλαδή αυτές τις υποκλοπές. Δηλαδή δεν είχε άλλη δουλειά ο Πρωθυπουργός, που αφού εξαντλήθηκε με την παρακολούθηση των πολιτικών αντιπάλων στην περίπτωση του κ. Ανδρουλάκη, έπιασε μετά όλη την κυβέρνηση. Τις συζύγους των υπουργών, φυσικά δημοσιογράφους και άλλα δημόσια πρόσωπα.
Νομίζω θα πρέπει... Τι μου φωτογραφίζετε, πρέπει... αυτονόμηση ιδιωτών. Νομίζω θα πρέπει να σοβαρευτούμε. Είναι τρολ του Μητσοτάκη η κυρία Φωτίου, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είπε ξεκάθαρα... Θέλω ευθέως να μου πείτε, αφού δεν είναι ο Πρωθυπουργός, και εγώ να σας πω, το ακούω κάπως αυτό, δηλαδή να μπαίνει στη διαδικασία ο Πρωθυπουργός να παρακολουθεί τις φιλενάδες της γυναίκας του. Τέλος πάντων, λοιπόν, έλεος. Αλλά... Okay, οφείλετε να απαντάτε σε όλα. Μπορεί να μην του αρέσει του κυρίου Μητσοτάκη, το είπε και ο ίδιος στην Πολιτική Επιτροπή, ότι δεν μπορεί κάποιος να με συκοφαντεί και να είμαι υποχρεωμένος να απαντάω. Δυστυχώς, άμα είσαι σε αυτές τις θέσεις, μπορεί κάποιος να με συκοφαντεί και να πρέπει να απαντάς. Απαντούμε ξεκάθαρα. Αυτό που δεν είναι υποχρεωμένος ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει, ως πρωθυπουργός πια, θεσμικά, είναι να αντεπιτίθεται με αγωγές και μηνύσεις. Όχι, εντάξει, γιατί προφανώς. Τον προκαλούν λέγοντας. Αν είναι ψέματα όσα ο κύριος Βαξεβάνης αποκαλύπτει και καταγγέλει, γιατί δεν του κάνεις μια αγωγή. Καλά τώρα, εντάξει, δεν νομίζω να θέλει κανένας είναι... να βλέπει τον πρωθυπουργό μιας χώρας να μπαινοβγαίνει στον άλλο πάγο και να υποβάλλει μηνύσεις. Θέλω όμως να μου πείτε, αν πάει το είναι μυαλό σας, ότι υπάρχει θέση αυτονόμηση. Της κυβέρνησης, αυτονομούνται κάποιοι και κάνουν του κεφαλιού τους. Τώρα, μισό λεπτό. Δεν θα διανοηθώ ούτε για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και κάποια στελέχη της ότι μπορεί να παίζουν τέτοια παιχνίδια. Να εξυπηρετούν δηλαδή εκείνοι ιδιωτικά συμφέροντα. Εννοείται πως η επίσημη απάντηση ότι δεν έχει αγοράσει η ΕΕΠ το Predator ή άλλα τέτοιου είδους λογισμικά και δεν τα έχει χρησιμοποιήσει, εμένα με καλύπτει απόλυτα. Αυτό το παίρνω σαν δεδομένο, κύριε Μόσχη. Ότι ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε γιατί δεν όφιλε να γνωρίζει, επίσης το παίρνω σαν δεδομένο και διευκρινίζω το δεν όφιλε να γνωρίζει, όπως μας έχουν εξηγήσει περισσότερες φορές. Ο Πρωθυπουργός ελάμβανε γνώση όταν υπήρχαν αποτελέσματα, συμπεράσματα τέτοια σε βάρος αυτών των οποίων παρακολουθούνταν, δηλαδή ότι διέπραξαν κάποιες ποινικά κολάσιμες πράξεις, ενδεχομένως σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος της εθνικής ασφάλειας. Στον κύριο Δημητριάδη. Δεν ξέρω. Πάντως δεν έφτασε στον Πρωθυπουργό. Άρα λοιπόν, το γεγονός ότι συμβαίνουν τέτοιες παρακολουθήσεις... Γιατί φορτώθηκε την ΕΕΠ. Αυτό είναι μια επιλογή την οποία έκανε εξ αρχής. Εκτίμησε προφανώς ότι θα ήταν θεσμικά πιο λειτουργικό να μην εμπλέκεται, να μην έχει την ευθύνη ο Υπουργός, ας πούμε, προστασίας του πολίτη, για να μην φέρει αυτό το βάρος, για να μην έχει να απολογεί το Πρωθυπουργός. Αυτό θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε και μια υπεύθυνη πολιτικά στάση. Να μην υπάρχει ένας Υπουργός στον οποίο θα αναλογήσει κανείς την ευθύνη ή ενδεχομένως θα αυτονομηθεί, αν θα μπορούσε ποτέ κανείς να δεχθεί κάτι τέτοιο. Εδώ... Όμως... Σαν να γύρισε μπούμεραν που... και αναγκάζεται τώρα να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Ναι, πράγματι, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, βρίσκεται σε αυτή τη θέση ο Πρωθυπουργός να δίνει εξηγήσεις, να προσπαθεί να εξηγήσει γιατί δεν είναι ελέφαντας. Όμως, εφθαρσός είπε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει πως κάποιοι ιδιωτικά συμφέροντα, δεν ξέρω, άλλα πολιτικά κόμματα έχουν αυτό το λογισμικό. Δεν ασπάζομαι καμία θεωρία. Λέω όμως ότι δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Ναι. Το λέει ο Πρωθυπουργός και νομίζω το αντιλαμβάνεται ο καθένας μας. Μπορεί κάποιοι λοιπόν να μας παρακολουθούν. Δεν μου είναι καθόλου ευχάριστο. Ναι. Με ενοχλεί πάρα πολύ το γεγονός. Θέλω να βγάλουμε άκρη. Δεν ξέρω. Θέλω να πάρουμε αυτές τις απαντήσεις. Θέλω κι εγώ. Ναι, γιατί θέλουμε να ξέρουμε όλοι. Πρώτον, αν παρακολουθεί ο Πρωθυπουργός. Δεύτερον, αν παρακολουθούν στελέχη του και δεν το ξέρει ο Πρωθυπουργός. Αν παρακολουθούν επιχειρηματίες με τους οποίους είστε σε πόλεμο. Αν παρακολουθούν επιχειρηματίες. Αν μας παρακολουθούν απ' έξω, δεν πρέπει να τα ξέρουμε αυτά. Θα πρέπει. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Ξέρετε, αυτά τα συστήματα πλέον, τα λογισμικά, δυστυχώς μπορούν εύκολα να λειτουργήσουν, εύκολα να μας τα φυτέψουν. Εύκολο να κάνουν τη δουλειά τους, πολύ δύσκολο όμως να διαπιστώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε θα έλεγα λοιπόν ότι ο κύριος Βαξεβάνης και όσοι, καταγγέλουν και μάλιστα σε δόσεις, αναφέρθηκα προηγουμένως σε ένα πολιτικό reality, απαράδεκτο, όσοι καταγγέλουν να φέρουν τα στοιχεία. Θα μας βοηθήσουν όλους. Διαφορετικά είναι λάσπη και συκοφαντία. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Νέος βανδαλισμός σημειώθηκε στην ιστορική αγορά της Θεσσαλονίκης Μοδιάνο λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη λειτουργίας της. Στα τέλη Σεπτεμβρίου είχε καταγραφεί και πάλι ανάλογο συμβάν. Για το θέμα μίλησε στον Νίκο Αβουκάτο, ο διευθυντής της αγοράς Μοδιάνο, Θανάσης Παπάς.
Νέος βανδαλισμός. Ο δεύτερος μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σημειώθηκε στην αγορά Μοδιάνο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου αυτό το διάστημα ολοκληρώνονται οι εργασίες ριζικής ανακαίνησης. Άγνωστοι δράστες έγραψαν με σπρέι στις δύο προσώπεις του κτηρίου επί των οδών Βασιλέως Ηρακλείου και Ερμού. Όπως φαίνεται στο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, καταγράφηκαν οι ενέργειες των δύο ατόμων. Η αγορά Μοδιάνο είναι ένα αρχιτεκτονικό τοπόσημο με ιστορία 100 ετών. Επομένως, εμείς και προδήλως φαντάζομαι όλοι οι Θεσσαλονικείς θέλουν να είναι ένα κόσμημα για όλη τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε μία περίπτωση βανδαλισμού στην κάτω πλευρά, στη Βασιλέως Ηρακλείου, στα κεπέγγια, τα οποία επαναλαμβάνω ότι είναι παραδοσιακά κεπέγγια. Και έχουμε και ένα δεύτερο βανδαλισμό επί της όψεως στην οδό Ερμού, όπου υπάρχει το ρελιέφ, άρα υπάρχει ένα ανάγλυφο το οποίο προσπαθήσουμε να το επαναφέρουμε μαζί με την τετάρτη φορέα ανετών μνημείων, να το βάψουμε και να το φέρουμε σε μια κατάσταση ώστε όλη η αγορά να αποτελεί κόσμημα και να είναι δαχτυλοδεικτούμενη για τη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς όμως αυτή η κατάσταση με τους βανδαλισμούς, όπως ξέρετε, είναι μια κατάσταση η οποία ουσιαστικά προκαλεί ανίκαιστο βλάβη σε όλο το σώμα της πόλης της Θεσσαλονίκης και στα μνημεία, αλλά και γενικώς σε όλη την πόλη και σε όλα τα αρχιτεκτονήματα. Και νομίζω ότι είναι καιρός πια οι φορείς της πόλης, όλοι μαζί συντεταγμένα, να βρουν μια λύση για να μπορέσει να απαλληφθεί αυτό το φαινόμενο. Οι υπεύθυνοι της αγοράς προχώρησαν στη σχετική καταγγελία στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Στα τέλη Σεπτεμβρίου είχε καταγραφεί ανάλογος βανδαλισμός στα στόγια της αγοράς επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου. Σύμφωνα με τον διευθυντή της αγοράς Μοδιάνου, θα αποκατασταθούν άμεσα οι βανδαλισμοί. Σε ένα διαφορετικό περίπατο προχώρησαν το Σάββατο που μας πέρασε τα μέλη της Κοινωνικής Παιδιατρικής Βορείου Ελλάδος. Ο περίπατος κοινωνικής ευθύνης, όπως ονομάστηκε, είχε ως στόχο την ενημέρωση και την αφύπνιση των πολιτών στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας κατά της παιδικής κακοποίησης. Σπάστε την αλυσίδα της σιωπής στην παιδική κακοποίηση, φώναξαν τα μέλη της Κοινωνικής Παιδιατρικής Βορείου Ελλάδος σε μια διαφορετική κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας κατά της παιδικής κακοποίησης. Την ίδια ώρα που η χώρα παρακολουθεί συγκλονισμένη το τελευταίο χρονικό διάστημα τα δεκάδες περιστατικά κακοποίησης παιδιών που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, πραγματοποιήθηκε ο περίπατος κοινωνικής ευθύνης με στόχο την αφύπνιση των πολιτών. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ που είναι η Παγκόσμια ημέρα του κακοποιημένου παιδιού. Μια τέτοια τραγική ημέρα θα λέγαμε να υπάρχει. Να υπενθυμίσουμε ότι πράγματι ο άνθρωπος είναι το μοναδικό πλάσμα στη γη που βασανίζει και τρώει το ίδιο του το θεϊκό δημιούργημα. Κανένα άλλο όν δεν υπάρχει ανάλογο. Συγκεντρωθήκαμε λοιπόν εδώ να ενώσουμε τις φωνές μας, να συστρατευτούμε σε αυτόν τον αγώνα ενάντια στην παιδική κακοποίηση. Στην κάθε λογική κακοποίηση, είτε είναι σωματική, είτε είναι ψυχολογική, είτε είναι συναισθηματική, είτε η κορυφαία πράγματι η σεξουαλική κακοποίηση. Πρόκειται να κάνουμε έναν περίπατο, όπως το λέμε, μια πορεία κοινωνικής ευθύνης. Θέλουμε με αυτόν τον ειρηνικό τρόπο, τον ειρηνικό, τον σωστό, τον επιστημονικό, τον ανθρώπινο τρόπο, να δώσουμε το σύνθημα, το μήνυμα ότι πρέπει να σπάσει η σιωπή, να ανοίξουν στόματα, φυσικά πάντα με σεβασμό και αποδεδειγμένα, και να υπάρξει η ανάλογη παιδεία στα παιδιά μας, να μπει το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία από ειδικούς. Έτσι ώστε τα παιδιά μας να μάθουν και το σώμα τους να προστατεύουν και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια του περιπάτου τονίστηκε η σημασία της ενημέρωσης και της πρόληψης. Όπως υπόθηκε, ένα πολύ σοβαρό μέτρο πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης είναι η έγκαιρη και η έγκυρη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Και πιστεύουμε ότι ένα πολύ σοβαρό μέτρο πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης είναι η έγκαιρη και η έγκυρη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Εμείς, σαν κοινωνική παιδιατρική, από το υστέρημα του χρόνου μας και από το πλεόνασμα της αγάπης μας, που συνηθίζω να λέω, έχουμε πάει, εγώ προσωπικά έχω πάει σε 55 σχολεία, έχουμε μιλήσει, σε συλλόγους γονέων και σε συλλόγους εκπαιδευτικών γι' αυτό, προλαμβάνοντας κάποιες παθογένειες που μπορεί να οδηγήσουν σε παθολογικές συμπεριφορές. Τα πρόσφατα στοιχεία για την κακοποίηση παιδιών στη χώρα μας σοκάρουν. Με βάση τις έρευνες του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, 3 στα 4 παιδιά στη χώρα μας θα εκτεθούν σε τουλάχιστον μία εμπειρία σωματικής βίας, εκ των οποίων ένα ποσοστό της τάξεως του 5,5% θα έχει πολλαπλές και διαφορετικές εμπειρίες, ενώ 1 στα 20 παιδιά υφίσταται συνεχώς σωματική βία και μάλιστα βαριάς μορφής.
Ο Γρηγόρης Τάσκιος μαζί μας, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Ολοκληρώθηκε η φιλοξένεια. Κύριε Τάσκιο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα, τηλεθεατές. Τρέχουν και άλλες εκθέσεις, βέβαια, αυτή την περίοδο. Είναι, ας πούμε, μια περίοδος που παίρνει μια ανάσα ο τουρισμός, αν και εσείς δεν θα θέλατε να παίρνει ποτέ 12 μήνες να είναι οι μηχανές στο φουλ, έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά μιας και το κουβεντιάζουμε πολλά χρόνια για τους 12 μήνες, ας κρατήσουμε τουλάχιστον ότι μέσω των εκθέσεων και πάλι ανοίγει η αγορά, να το πω έτσι απλά. Και συγχρόνως έχουμε ήδη από τη World Travel Market του Λονδίνου αρχές Νοεμβρίου μια πολύ καλή παρουσία τόσο της χώρας με το νέο μας περίπτερο, με το νέο σχεδιασμό, πιο digital, πιο σύγχρονο αν θέλετε, όσο και με τα μηνύματα που έχουμε από τη Βρετανική αγορά, που τουλάχιστον όσον αφορά το κλίμα για τη χώρα είναι πάρα πολύ θετικό, αν συγκρίνω με άλλες χρονιές, προ του 20 εννοείται. Mm-hmm. Συνεπώς κρατάμε την εικόνα αυτή για την Βρετανική αγορά, η οποία και στο αεροδρόμιο Μακεδονία σε σχέση με τις πτήσεις φαίνεται ότι μπαίνει πιο δυναμικά το 23. Στις 27 Μαρτίου θα ανοίξει η British πτήση, ενώ συνήθως άνοιγε από το Μάιο, τέλος Απριλίου. Όπως επίσης θα έχουμε και από την Jet2, αντίστοιχα μια πολύ μεγάλη αεροπορική εταιρεία που συγχρόνως είναι και tour operator, θα έχει 7 πτήσεις από τον Απρίλιο για πρώτη φορά, εβδομαδιαίως εννοώ, και αντίστοιχα 11 από το Μάιο συνολικά. Άρα δείχνει. Πάντα μιλάμε για το αεροδρόμιο Μακεδονία, έτσι. Ακριβώς. Mm-hmm. Άρα φαίνεται ότι αρχίζει να ανοίγει η εμπιστοσύνη πια τόσο στον προορισμό Χαλκιδική, όσο και φυσικά στο αεροδρόμιο Μακεδονία, που ξέρετε η αγγλική αγορά είναι μια αγορά 60 εκατομμύρων ανθρώπων, ναι, όπου πάνω από 3 εκατομμύρια φίξη τουλάχιστον φέτος δείχνουν τα στοιχεία να την κατατάσσουν σχεδόν στην πρώτη, αν θέλετε, χώρα αφήξεων κοντά με τη Γερμανία. Άκουγα τον κύριο Υπουργό να πανηγυρίζει για τα έσοδα του 2022. Είναι περίπου ίδια, αν όχι ακριβώς ίδια, με του 2019. Εσείς όμως, ενώ οι ξενοδόχοι, δεν πανηγυρίζετε. Ναι, το έσοδο είναι για το κράτος. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Και φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εξαιτίας του τουρισμού πολλά από τα μέτρα κοινωνικής στήριξης, ενώ το ποσό το οικονομικό, το χρηματικό, προέρχεται από τα έσοδα του τουρισμού, από τη μία. Από την άλλη, μετά από 2 χρόνια περίοδου COVID, τουλάχιστον το 20-21 λίγο λιγότερο, οι επιχειρήσεις πήραν ουσιαστικά μια βαθιά ανάσα. Mm. Αλλά το ενεργειακό, γενικότερα η αύξηση του λειτουργικού κόστους, που έχουμε κουβεντιάσει ξανά μαζί, από το καλοκαίρι ξεκάθαρα στο 30% ανάδο με το διενυχτέρευση, ενώ οι τιμές αυξήθηκαν μεσοσταθμικά στο 10%, παράλληλα με την πληθωριστική πίεση, που ξέρετε είναι τιμάριθμος, είναι και επιτόκια. Συν τις αφημένες υποχρεώσεις των προηγούμενων ετών. Σαφώς και αυτό, παρόλο που υπήρξε μια σειρά ρυθμίσεων, φαίνεται ότι κάνει τη χρονιά για μας μεταβατική. Περιμένουμε το 23 ιδιαίτερα στην εποχικότητα να δούμε πώς θα πάει. Ναι. Και από εκεί πέρα βλέπουμε ότι 1.500 επιχειρήσεις που τώρα δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχεία, ορεινός όγκος, αστικού τύπου επαρχίας και τα λοιπά, φαίνεται από εδώ και πέρα μέχρι τις γιορτές να έχουν πρόβλημα. Μιλάω για την καθημερινότητά τους. Ναι. Δεν είναι ένα Σάββατο που μπορείς να σώσεις μια επιχείρηση. Και εκεί είναι και ο μεγάλος προβληματισμός του κλάδου για αυτές τις επιχειρήσεις. Ναι. Για το 2023 σχεδόν αισιόδοξος δηλώσατε προηγουμένως με τα στοιχεία επί του παρόντος που έρχονται από την Βρετανική αγορά. Αλλά τα προβλήματα εδώ θα είναι, έτσι. Δηλαδή και το ενεργειακό είναι εδώ και οι πληθωριστικές πιέσεις είναι εδώ και ο πόλεμος από την Ουκρανία, ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν έχει τελειώσει, είναι εδώ. Όλα τα προβλήματα είναι εδώ. Υπάρχει κάτι το οποίο βλέπετε μια προσέγγιση με άλλο τρόπο από την πλευρά του Υπουργείου, σας έχουν υποσχεθεί κάτι, έχετε προτείνει κάτι? Όπως είπα και στην ομιλία μου στην έκθεση φιλοξένεια στη Γενική Συνέλευση των Προέδρων των Ενώσεων, όπου είχαμε, από τη στιγμή που βλέπουμε να έχουμε πυράβλους και εκτός Ουκρανίας, άσχετα αν έγινε λαθασμένα, στην Πολωνία για παράδειγμα, αντιλαμβάνεστε πόσο πανικό δημιουργεί στην αγορά τη δική μας για κάποιον που θέλει να κάνει μια κράτηση, έτσι απλά, έστω και μη πληρώνοντας μια μεγάλη προκαταβολή. Συνεπώς έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμερινό διάστημα. Βέβαια αυτό που σίγουρα προκύπτει, όπως σας ανέφερα από την Αγγλία, είναι θετικό το κλίμα. Εκεί βρεθήκαμε και με μεγάλα γραφεία της πολωνικής αγοράς, γερμανικής αγοράς. Υπάρχει η διάθεση για ταξίδι, αν θέλετε. Υπάρχει η διάθεση να ταξιδέψει ο κόσμος σε Ελλάδα. Είναι σημαντικό, είναι αυτό που έχει μείνει ως μεγάλη εικόνα, αν θέλετε, από το καλοκαίρι. Όμως εθνικότητες με εθνικότητες είναι διαφορετικά. Δηλαδή η Πολωνία,
δεν κουνιέται καθόλου αυτή τη στιγμή. Τίποτα. Και από ό,τι φαίνεται, πάμε και μετά τις γιορτές. Ναι. Η Γερμανία σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς. Γενικά η κεντρική Ευρώπη, που έχει και άλλη κουλτούρα, αν θέλετε, ως λαός, και η πρώην Ανατολική Ευρώπη, βλέπετε, επανερχόμαστε σε κάποιες τέτοιες φράσεις. Mm-hmm. Πρώην Ανατολική Ευρώπη. Το είχαμε ξεχάσει για ένα διάστημα. Ναι. Σλοβακία, Τσεχία, αυτές οι μεγάλες χώρες που τροφοδοτούν πάλι τον ελληνικό τουρισμό. Ξεχνάμε φυσικά πάλι την Ουκρανία και τη Ρωσία. Ναι. Εκεί υπάρχουν σίγουρα προβλήματα που το Μάρτιο του 2023 θα μπορούμε να πούμε με σιγουριά πώς θα βλέπουμε και με όποιες κρατήσεις. Γιατί ξέρετε, το ζήτημα είναι να παραμείνουν και οι τιμές χωρίς εκπτώσεις. Μεγάλες εκπτώσεις τελικά. Φαίνεται όμως, έτσι όπως μου τα λέτε, ότι ακόμα και κεντροβόρειο Ευρωπαίοι, οι οποίοι ήταν άλλης λογικής, προγραμμάτιζαν νωρίς, έκαναν κρατήσεις ίσως και από την προηγούμενη χρονιά, έχουν αρχίσει λόγω της κατάστασης να γίνονται και αυτοί των last minute κρατήσεων. Πολύ σωστά το επισημαίνετε και θα δώσω ακόμη μια λεπτομέρεια, μια πληροφορία, ότι εκεί που είχαμε τα γνωστά early bookings, δηλαδή και προεξόφληση μιας κράτησης, μιλάω με στοιχεία του 19 για παράδειγμα, τώρα έχουμε και οι μεγάλοι tour operators και τα γραφεία γενικά πήγαν σε ένα ορισμό προκαταβολής. Δώσε μου το 30% μόνον από ένα συνολικό πακέτο. Κάνε δηλαδή μια κράτηση να υπάρχει αεροπορική θέση, αν θέλετε. Ναι. Και από εκεί και πέρα θα ξοφλήσεις μετά το Μάρτιο. Άρα όλη η αγορά προσαρμόζεται πάνω σε αυτά τα προβλήματα τα οποία έχει μπροστά της. Και σίγουρα ένα crash test θα είναι οι γιορτές. Γενικότερα δηλαδή, ναι, και στην κίνηση στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα, κυρίως στον εσωτερικό τουρισμό. Mm-hmm. Για να το δούμε λίγο. Τελευταίο θέμα. Πιέζεται την πλευρά των συναρμοδίων υπουργείων να βάλουν τάξη στη βραχυχρόνια μίσθωση. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα, νομίζω τα καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν ήξερα ότι έχει φτάσει στο σημείο το 14% της συνολικής τουριστικής δαπάνης να είναι Airbnb, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε απλά ελληνικά. Τι γίνεται με αυτό? Είναι το μια θέμα. Σημαντική έρευνα, μελέτη που κάναμε με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο και μια πολύ μεγάλη εταιρεία στον χώρο, όπου δείχνει πολύ ξεκάθαρο όχι μόνο αυτό που είναι στοιχείο για κάποιον που, αν θέλετε, δεν είναι τόσο στην αγορά τη δική μας, όσο τα 330 εκατομμύρια που φαίνεται να χάνει το κράτος, το δημόσιο, από τη χρήση του 2022. Mm-hmm. Προσέξτε, όταν αυτό ήταν το 2019 μόνο 100 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν εδώ τίθεται ένα ζήτημα πολύ ξεκάθαρο διαχωρισμού σε φυσικό πρόσωπο με ένα ή δύο ακίνητα, που είναι κάτι διαφορετικό, είναι συμπλήρωμα εισοδήματος, και στο επιχειρήν που είναι πάνω από δύο ακίνητα, και εκεί έχουμε βάλει συγκεκριμένα την πρότασή μας, παράλληλα με κάποιες άλλες κινήσεις που κάνουμε, που φαίνεται όμως ότι η κυβέρνηση θα αναλάβει την νομοθετική πρωτοβουλία. Μένει να το δούμε για κάποιες εφαρμοστικές διατάξεις. Όταν λέτε χάνονται αυτά τα εκατομμύρια, με ποιον τρόπο χάνονται? Είτε χάνονται από το ΦΠΑ που δεν υπάρχει σε μια τιμή της βραχυχρόνιας μίσθωσης, είτε αντίστοιχα από ασφαλιστικές εισφορές, μιας και δεν υπάρχουν πουθενά εργαζόμενοι να ορίζονται με προγράμματα εργασίας και ούτω καθεξής, ναι, παράλληλα με φόρους που υπάρχουν προς την αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Πέρα από όλα αυτά, βέβαια, υπάρχει και ένα κοινωνικό ζήτημα. Υπάρχει φοβερή στρέβλωση στην αγορά και στην μίσθωση κατοικίας. Ναι, αυτό είναι χαλάσει πολύ ο κόσμος, κυριολεκτικά. Δηλαδή, έχουν εκτοξευθεί τα ενίκια, δεν βρίσκει ο κόσμος σπίτια. Υπάρχουν άλλα θέματα, ακόμη χειρότερα, αλλά τέλος πάντων, επειδή είναι ακραία, ας μην αναφερθούμε σε αυτά. Αλλά υπάρχει μια φοβερή στρέβλωση στην αγορά κατοικίες αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και ξέρετε, εκεί λένε η Πομιδά, για παράδειγμα, που ξαφνικά θυμήθηκε ότι μπορεί και κάνει επιχειρήν με τη βραχυχρόνια μίσθωση. Βγαίνει και λέει ότι αυτοί έχουν κάνει επενδύσεις, ότι δεν τίθεται θέμα τόσο στην κατοικία, γιατί και καλά δεχτίστηκαν πολλά διαμερίσματα τα τελευταία χρόνια. Ναι. Εμείς ξέρουμε ότι οι δάσκαλοι και οι γιατροί κοιμούνται στα αυτοκίνητα στα νησιά. Ναι. Και όταν έρχεται η ώρα για το ξεκίνημα τη σεζόν ή γενικότερα για να πάει κάποιο επίσης στην κοιμητική, ή δεν φτάνουν τα λεφτά από το ενίκιο. Και αντίστοιχα, λόγω επίσης της περιοχής. Δεν μπορεί, επειδή βρίσκουμε παπά, να θαύουμε 5-6. Δεν γίνεται όλοι να είμαστε ξενοδόχοι, όλοι να είμαστε beach baristas, όλοι να είμαστε όπου βρούμε εύκολο χρήμα. Δεν γίνονται. Η δικιά μας, κύριε Μόση, ξεκάθαρα είναι η πρόταση να υπάρξει πλαίσιο. Δεν λέμε να μην υπάρχει βραχυχρόνια. Είναι πολύ ξεκάθαρη η άποψη. Ξέρετε, έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί και στο ραδιόφωνο. Είναι μια προσπάθεια που κάνουμε και σαν Ομοσπονδία Ξενοδόχων όλοι οι φορείς από το 2018. Ναι, σύμφωνοι. Απλά να μην είναι ασίδωτοι αυτοί οι οποίοι έχουν ακριβώς μπει σε αυτό το χώρο. Δεν ακριβώς γίνεται. 182.000 ακίνητα στην Ελλάδα, στοιχεία του 2022, με 4.700 ακίνητα στο νομό Χαλκιδικής. Άρα αντιλαμβάνεστε, το 4.700 ακίνητα σημαίνει 20.000 κρεβάτια μέσα σε 5 χρόνια. Ναι. Αυτά σε ποια φέρωσε ικανότητα? Να φέρω ένα νομό στον οποίο, ξέρετε, δραστηριοποιούμε και εγώ επαγγελματικά. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν τα στοιχεία είναι αδιάψευστα και ήρθε η ώρα να μπει το πλαίσιο. Ναι, έτσι είναι. Δικό μου είναι το σπίτι, ότι θέλω το κάνω, δεν ισχύει. Αυτά αλλού, σε άλλο κόσμο.
όχι στον σύγχρονο, πρέπει να τακτοποιηθεί. Κύριε Τάσου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Τώρα, στο ρυθμό των αρμενικών παραδοσιακών τραγουδιών ξεφάντωσαν οι επισκέπτες της Φιλοξένεια το Σαββατοκύριακο. Μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν μελωδίες από την Αρμενία, η οποία ήταν τιμόμενη χώρα στη φετινή έκθεση. Ξεσήκωσαν τους επισκέπτες της έκθεσης Φιλοξένεια χορεύτριες και χορευτές από τον Αρμένικο Σύλλογο της Θεσσαλονίκης. Η Αρμενία ήταν φέτος η τιμόμενη χώρα της έκθεσης και για αυτό το λόγο ο Αρμένικος Χορευτικός Σύλλογος χόρεψε κάποιους από τους πιο γνωστούς παραδοσιακούς χορούς και φυσικά μαγνήτησε τα βλέμματα όλων των πολιτών που βρίσκονταν στην έκθεση. Στο βίντεο οι χορευτές χορεύουν τον Αρμένικο Κότσαρη. Μάλιστα απίθυναν κάλεσμα στον κόσμο που παρακολουθούσε να χορέψουν μαζί τους. Άτομα κάθε ηλικίας, ακόμη και μικρά παιδιά, πιάστηκαν στον κύκλο και διασκέδασαν υπό τον ρυθμό των αρμένικων παραδοσιακών τραγουδιών. Εντυπωσίασε τους επισκέπτες το πολεμικό υλικό που εκτέθηκε στον αύριο χώρο του 3ου Σώματος Στρατού στη Θεσσαλονίκη, ενώ εξίσου εντυπωσιακός ήταν και ένα στρατιωτικό σκύλος εφόδου μάχης ράτσας Μαλινουά, βελγική ράτσα, ο οποίος με πλήρη εξάρτηση έδειξε τις ικανότητές του με τη βοήθεια του εκπαιδευτή του. Στρατιωτικά οχήματα και ειδικές μονάδες του στρατού Ξηράς βρίσκονταν σήμερα στο 3ο Σώμα Στρατού για τη γιορτή των ενόπλων δυνάμεων. Στην έκθεση του πολεμικού υλικού εκτέθηκε το νέο απόκτημα Mi-1117 όχημα εδάφους, θωρακισμένο μεταφοράς προσωπικού, το οποίο αποκτήθηκε πρόσφατα από την Αμερική, δύο Hammer με το ένα να φέρει ανταρματικό όπλο μεγάλου βεληνικού τύπου Cornet και το άλλο 50 πολυβόλο, ένα τζιπ με αντιαρματικό Μίλαν μεσαίου βεληνικού και ένα όχημα GMG που φέρει βομβιδοβόλο 40 χιλιοστών. Εκτός από τα στρατιωτικά οχήματα, ξεχώρισαν οι μονάδες εξουδετέρου εκρηκτικών. Η ομάδα δευκαλείων της 71ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας, η ομάδα πεζικού καθώς και το τμήμα των στρατιωτικών σκύλων. Πρόκειται για ένα στρατιωτικό σκύλο εφόδου μάχης ράτσας βελγικό Μαλινουά. Η αποστολή του είναι να εισβάλλει, να ανοιχνεύει και να ευνηδιάζει τον εχθρό σε κατοικημένες περιοχές. Φέρει ειδικό εξοπλισμό, κάμερα, σύρματο, μάσκα και ειδικά παπουτσάκια, ενώ έχει ειδική εξάρτηση για καταρρίχηση ακόμη και από ελικόπτερα με τη μέθοδο ραπέλ. Αυτή τη στιγμή ο ελληνικός στρατός διαθέτει 6 τέτοιους σκύλους, 2 έχουν η καταδρομής και 4 η 71η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία. Έτσι ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας, κυρίες και κύριοι. Πρόγνωση για τον αυριανό καιρό θα ακολουθήσει και στις 10, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, απέναντι θα είναι μαζί σας Σταύρος Ραήλογλου, Χρήστος Τσαλικίδης και σήμερα το βράδυ και εμείς ραντεβού και πάλι αύριο στις 9.